Χαίρετε! Με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο που τραβάω τα μαλλιά μου. Διάβαζα αυτό το μήνυμα που ήρθε από μια φίλη του καναλιού και ταυτίστηκα. Και νομίζω ότι πολλοί από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε. Γράφει λοιπόν αυτή η φίλη. Λέει ποια είναι, θα πω ποια είναι. Είναι από την Ελλάδα. Λέει, σας θαυμάζω κάθε φορά που μιλάτε, νομίζω τα λέτε για μένα. Για σένα τα λέω, για τον καθένα που τα ακούει τα λέω. Είστε ευλογία όχι μόνο για μένα, αλλά πιστεύω και για πολύ κόσμο. Ευχαριστώ αγάπη μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι 65 ετών και εδώ και λίγο καιρό είμαι συνταξιούχα. Μου αρέσει το διάβασμα, το περπάτημα, παρακολουθώ πνευματική ομάδα και έχω και εγγονάκια, να ζήσουν τα εγγονάκια και να περνάτε εσείς καλά. Να είστε καλά στην υγεία σας για να χαίρεστε τις δραστηριότητες σας. Πολύ ωραία ηλικία τα 65, μια χαρά ηλικία. Κάθε Δευτέρα όμως νιώθω στενάχωρα, σφιγμένη, ένα κόμπο στο στομάχι. Μόλις φτάσει απόγευμα προς βραδάκι, χαλαρώνω και μετά okay. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Μπορείτε να κάνετε ένα vlog για αυτό το θέμα? Ενδεχομένως να το έχουν και άλλοι φίλοι μέλη του καναλιού. Ευχαριστώ, σας στέλνω την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Απαντάω εγώ στη φίλη. Κάθε Δευτέρα ειδικά, πού πάει το μυαλό σου? Θέκλα μου, πραγματικά δεν ξέρω, μου απαντάει. Μου συμβαίνει σχεδόν κάθε Δευτέρα. Όταν δούλευα, έλεγα, αρχίζει καινούργια εβδομάδα, δουλειά, παιδιά, υποχρεώσεις. Τώρα το εκλογικεύω και έρχομαι σε επαφή με το συναίσθημα. Τι νιώθω? Μου βγαίνει θλίψη. Μέχρι που σκέφτηκα ότι ίσως επειδή γεννήθηκα Δευτέρα. Έχει σχέση? Χίλια ευχαριστώ που ασχοληθείς με το θέμα μου, φιλάκια. Της λέω, κοίτα, το μυαλό κάνει περίεργους συνειρμούς. Νομίζω ότι ίσως σου έχει μείνει φοβία με τη Δευτέρα. Και επειδή το φοβάσαι, το παθαίνεις. Μου λέει, έχεις δίκιο, Θέκλα, μας ευχαριστώ. Να σκεφτείτε, για αρκετό καιρό αφού βγήκα σε σύνταξη, μαγείρευα τις Κυριακές για τη Δευτέρα, όπως όταν πήγαινα στο γραφείο. Μου πήρε καιρό να το συνειδητοποιήσω ότι ήμουν ελεύθερη τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Φιλιά, καρδιές και από όλα αυτά τα καρδούλες. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι καρδούλες εμένα και να μου τις στέλνουν και να τις στέλνω. Λοιπόν, ταυτίστηκα με αυτό το θέμα. Τι δεν θυμήθηκα. Θυμήθηκα ότι αρκετοί άνθρωποι παθαίνουμε μελαγχολία τις Κυριακές. Το παθαίνετε αυτό το πράγμα? Έτσι, Κυριακή, απόγευμα προς το βράδυ, που τελειώνει το Σαββατοκύριακο, μας πιάνει μια διόρατη μελαγχολία, δηλαδή πέφτει η διάθεσή μας, νιώθουμε μια θλίψη, ίσως γιατί σκεφτόμαστε μέσα μας, «Α, Παναγία μου, και έρχεται η Δευτέρα και θα μπούμε πάλι στο μαγκανοπήγαδο και θα πάμε πάλι στη δουλειά και θα είμαστε ξανά, μανά, τα ίδια». Φυσικά, από την άλλη, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται όταν έρχεται η Δευτέρα, χαίρονται την Κυριακή το απόγευμα προς το βράδυ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν περνούν καλά στο σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι που δεν απολαμβάνουν να είναι στο σπίτι με τα μέλη της οικογένειας τους και που αγαπούν πάρα πολύ τη δουλειά τους ή έχουν και καμιά εξωσυζυγική σχέση στη δουλειά τους. Υπάρχουν και αυτοί οι εργασιομανείς μεν, οι οποίοι θα πούν, αχ, τι ωραία, θα πω δουλειά και θα νιώσω καλά, και αυτοί οι οποίοι αγαπούν έξω από το σπίτι τους, αγαπούν στη δουλειά τους για παράδειγμα, ή έχουν μια παράλληλη σχέση, που τα Σαββατοκύριακα δεν μπορούν να μιλήσουν, να βρεθούν, να κάνουν βιντεοκλήσεις κτλ. Οπότε σου λέει, τι ωραία, έρχεται η Δευτέρα, τώρα είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη. Όπως πολύ ορθά, έτσι σοφά το σκέφτηκε η φίλη, λέει, εκλογικεύω, λέει, το συναίσθημα, προσπαθώ να καταλάβω τι πραγματικά σκέφτομαι, τι μου συμβαίνει και βλέπω ότι βγαίνει μια θλίψη. Και επειδή δεν έχει πολύ καιρό που βγήκε σε σύνταξη, φαίνεται ότι το σώμα της και το μυαλό της έχει συνηθίσει να λειτουργεί όπως τότε που ήταν εργαζόμενη. Και επειδή μας το γράφει και η ίδια, την Κυριακή το βράδυ έκανε προετοιμασίες για τη νέα εβδομάδα που έμπαινε, μαγείρευε για τη Δευτέρα, προετοίμαζε πράγματα και γενικώς η Δευτέρα ήταν δύσκολη γιατί ήταν η επιστροφή στην καθημερινότητα της εργασίας και με τα παιδιά κλπ. Της έχει μείνει αυτό ότι κάθε Δευτέρα νιώθω στενοχώρια. Έχουμε μιλήσει για την ομοιόσταση και σε προηγούμενο vlog, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο άνθρωπος τίνει να θεωρεί μια συνθήκη που επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ως φυσιολογική και την κανονική και τίνει να την επαναλαμβάνει. Άρα, αν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε Δευτέρα είχαμε τις μαύρες μας επειδή επιστρέφαμε στη δουλειά, ναι, μπορεί να
συνταξιοδοτηθούμε. Μπορεί πλέον να μην έχουμε δουλειά κάθε Δευτέρα, αλλά να μας μείνει το συναίσθημα. Και όπως τις έγραψα κιόλας στις φίλες, μπορεί αυτό να επαναλαμβάνεται με βάση το φαινόμενο της αυτοκληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, φοβάμαι πολύ ότι τη Δευτέρα δεν θα νιώθω καλά επειδή είναι Δευτέρα, και επειδή φοβάμαι ότι τη Δευτέρα δεν θα νιώθω καλά επειδή είναι Δευτέρα, όταν φτάνει η Δευτέρα, φοβάμαι λόγω του ότι το σκέφτομαι. Θυμήθηκα μια φάση, ήμουνα πολύ νεαρή, ήμουνα 28 ετών. Είχα μια σχέση με έναν άνθρωπο που είχε καταλήξει και κακοποιητική εκείνη σχέση. Είχα μιλήσει στην εκπομπή πριν 2 χρόνια, νομίζω, για αυτό το θέμα. Λοιπόν, με εκείνον τον άνθρωπο, είμαστε μαζί 9 μήνες. Την πρώτη Τρίτη που ήμασταν σε σχέση, τσακωθήκαμε άσχημα. Οπότε κάθε Τρίτη τσακωνόμασταν. Και σκεφτόμουν εγώ, φταίει Τρίτη. Είναι που είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη, θα τσακωθούμε. Είναι Τρίτη, θα κατεβάσει τα μούτρα του. Είναι Τρίτη, θα έχουμε συζήτηση, θα έχουμε καυγά, θα έχουμε τέτοιο. Και μετά συνειδητοποίησα, όταν τελείωσε εκείνη η σχέση του και όταν έκανα και ψυχοθεραπεία μετά και από εκείνη τη σχέση, είπαμε, άμα χωρίζουμε, και ειδικά άμα χωρίζουμε τραυματικά, κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Ήταν εκείνη η φάση που δέχθηκα σωματική βία και την επόμενη μέρα του προχώρησα. Μετά, εκ των υστέρων, δουλεύοντας στο γενικό ψυχολόγο που πήγαινα τότε, συνειδητοποίησα ότι επειδή είχε συμβεί το περιστατικό Τρίτη, το πρώτο περιστατικό, το άσχημο καυγά, το οποίο ήταν και μια κοκκινότατη σημαία, πορφυρή σημαία, εντελώς κατακόκκινη σημαία, για το ότι εγώ δεν έπρεπε να συνεχίσω σχέση με έναν άνθρωπο που ήταν βίος και είχε στενές σχέσεις με το αλκοόλ, αλλά επειδή ήμουν μικρή και ανόητη και ήμουν μόνο 28 ετών και ήμουν και σε μια φάση αντίδρασης. Και επειδή η μαμά μου έλεγε δεν σου κάνει αυτή η σχέση, εγώ ατού ο Γαβρίλης, ακόμη περισσότερο προσπαθούσα να πετύχω τα κατόρθωτα και τα αναπίτευκτα. Γι' αυτό όταν μιλάω αυστηρά στις κοπέλες και στα κοπέλια που κολλούν σε αρρωστημένες σχέσεις και κάνουν τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές και τις ψυχιατρικές νοσηλεύτριες και τους ερυθροσταυρίτισες για αδιάγνωστους συντρόφους να ξυπνήσουν και να σηκωθούν να φύγουν, μιλάω αυστηρά γιατί μιλάω και στον παλαιότερο μου εαυτό, ο οποίος ελπίζουμε να μην επαναληφθεί. Τα έχω κάνει κι εγώ, τι νομίζετε? Δεν είμαστε άνθρωποι όλοι? Και δεν έχουμε όλοι θεματάρες και θεματάκια και θέματα? Λοιπόν, εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι φοβόμουν τις Τρίτες, επειδή είχε συμβεί την Τρίτη ένα περιστατικό, μια Τρίτη ένα περιστατικό, την επόμενη Τρίτη φοβόμουν να μήπως θα συμβεί, επειδή φοβόμουν να μήπως θα συμβεί ήμουν πιο σε μεγαλύτερη ένταση, και όταν έχεις ένταση, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσεις άθελά σου αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, οι οποίες δεν θα υπήρχαν αν εσύ ήσουν ήρεμος. Όχι ότι έφταιγα εγώ που άλλος είχε θέματα θυμού, αλλά στη σχέση θήτη-θύματος, εάν το θύμα είναι ανήσυχο, ο θήτης γίνεται πιο επιθετικός. Άρα μπορεί και σε μια σχέση να συμβαίνει αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια σας έχει συμβεί. Και ελπίζω σε σχέσεις παρελθόντος, όχι τωρασινές, όχι του παρόντος. Ελπίζω να έχετε φύγει από τέτοιες κακοποιητικές σχέσεις, όπως έφυγα και εγώ 25 Μαρτίου του 2004. 24 Μαρτίου το βράδυ προς χαράματα έγινε το περιστατικό, 25 Μαρτίου έφυγα. 2004, 16 χρόνια πριν. Δεν ξεχνά όμως εκείνη την ημερομηνία. Γιατί ήταν εκείνη η ημερομηνία στην οποία είπα δεν δέχομαι το παραμικρό ίχνος βίας από εδώ και πέρα. Σωματικής τότε. Υπήρξαν κι άλλες ημερομηνίες που έβαλα στον εαυτό μου τελεσίγραφα και φυρμάνια ότι δεν ανέχουμε πλέον κανένα ίχνος ψυχικής βίας. Γιατί είπαμε η ψυχική βία είναι πιο δυσδιάκριτη από τη σωματική βία, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε. Παθαίνουμε και μαθαίνουμε. Λοιπόν, έχει μεγάλη δύναμη η συνήθεια στο μυαλό μας. Άμα συνηθίσουμε κάθε Δευτέρα, όπως έγραψε η φίλη, να έχουμε πεσμένη διάθεση, μπορεί να επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο, έστω και αν δεν υπάρχει λόγος σε αυτή την παρούσα εβδομάδα να μην νιώθουμε καλά τη Δευτέρα. Αν εσείς βρίσκετε ότι έχει κάποιες μέρες της εβδομάδος ή μια μέρα της εβδομάδας ή κάποιες μέρες του χρόνου, κάποιοι παθαίνουν την λεγόμενη κατάθλιψη των εορτών, που έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές. Νομίζω υπάρχει και playlist κατάθλιψη των εορτών. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματικές εμπειρίες από την παιδική τους ηλικία, από εορταστικές περιόδους, τις οποίες δεν περνούσαν καλά οικογενειακώς, είτε λόγω
προβλημάτων στο ζευγάρι των γονέων τους, είτε λόγω αλκοολισμού του πατέρα ή της μητέρας, είτε λόγω βίας στην οικογένεια κλπ. Κλπ. Που όλα αυτά στις γιορτές γίνονται πιο έντονα και διωγγώνονται, γιατί είναι όλοι στο σπίτι και υπάρχει και χρόνος και χώρος για να φανούν τα προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνοντας αποκτούν μια φοβία ότι κάθε Χριστούγεννα δεν θα περάσω καλά, κάθε Πάσχα δεν θα περάσω καλά, και έτσι επειδή το φοβούνται, το παθαίνουν κιόλας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζουμε τα μοτίβα που κάνει το μυαλό μας, να ψάχνουμε να βρίσκουμε τους συνειρμούς, δηλαδή το τι συνδέει το μυαλό μας με τι. Στην περίπτωση της κυρίας που έστειλε την επιστολή, κάθε Δευτέρα πρωί, όταν ήταν εργαζόμενη, φαντάζομαι για 30-40 χρόνια γυναίκα, ένιωθε βαριά τα συναισθήματα της, ήταν αγχωμένη και στενοχωρημένη, γιατί έμπαινε ξανά στη ρουτίνα της εβδομάδας, την πολύ δύσκολη. Κάθε Δευτέρα ένιωθε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί υπήρχε λόγος. Υπήρχε λόγος ότι έφευγε από το Σαββατοκύριακο που χαλάρωνε λίγο η γυναίκα. Έφευγε από τον ύπνο που ίσως κοιμόταν λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Από τη χαλάρωση του σπιτιού της με τα παιδιά της και πήγαινε στο χώρο της εργασίας, πήγαινε στο γραφείο. Δεν ξέρουμε και η γυναίκα τι αντιμετώπιζε στο γραφείο. Μην νομίζετε ότι επειδή τώρα τελευταία έχουμε ανακαλύψει όρους όπως το mobbing, ότι δεν συνέβαινε προηγουμένως. Δεν ξέρουμε η γυναίκα τι έχει βιώσει. Επειδή λοιπόν ο εγκέφαλός της έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι κάθε Δευτέρα νιώθω άσχημα, παρόλο που έφυγε ο παράγοντας που προκαλούσε τη στενοχώρια, που ήταν η μετάβαση στην εργασία κάθε Δευτέρα, και πέρασαν και 1-2-3 χρόνια, εξακολουθεί τις Δευτέρες να την πιάνει αυτό το πράγμα. Άρα έχει εντοπίσει τι συνειρμό κάνει το μυαλό της, και πιστεύω ότι τώρα, μετά που το έχουμε συζητήσει και με την προσωπική της προσπάθεια, θα καταφέρει να το ξεπεράσει. Να επιθυμίζει στον εαυτό της ότι ναι, Δευτέρα είναι, αλλά είναι σαν να είναι Κυριακή. Είναι σαν να είναι Σάββατο, είναι σαν να είναι μια οποιαδήποτε άλλη μέρα, γιατί πλέον δεν είμαι εργαζόμενη, πλέον μπορώ να απολαύσω τη ζωή μου, να χαρώ τα εγγόνια μου, να χαρώ τα παιδιά μου, να χαρώ τις δραστηριότητες μου, και συγχαρητήρια πολύ για τις δραστηριότητες που κάνει η φίλη μας. Και ξέρω ότι εδώ στο κανάλι μας έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, οι οποίοι για να βρίσκονται εδώ έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα. Και πολλοί από αυτούς είναι πολύ πιο ενεργητικοί και κινούνται περισσότερο από ότι εμείς που ακόμη δεν έχουμε συνταξιοδοτηθεί. Πάνε περισσότερες βόλτες, πάνε ταξίδια, πάνε περπατήματα, έχουν χόμπι. Είπαμε, η ζωή ξεκινάει στα 50, μην σας πω και στα 60. Λοιπόν, και για τις γιορτές που είπα προηγουμένως, κατάθλιψη των εορτών ή καυγάδες των διακοπών. Γιατί ένα άλλο μοτίβο που παρουσιάζεται σε οικογένειες και ζευγάρια είναι στις διακοπές να γίνονται καυγάδες. Επειδή υπάρχει ελεύθερος χρόνος, επειδή όποια προβλήματα έχουν χώσει κάτω από το χαλί λόγω της παραμονής στο σπίτι όλων για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχονται όλα αυτά στην επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, η επίλυση του θέματος είναι ως ζευγάρι, ως οικογένεια, να βρίσκουμε χρόνο κατά την εργάσιμη περίοδο, στο οποίο να συζητάμε τα θέματα που μας απασχολούν, ούτως ώστε όταν έρχονται οι διακοπές να τα έχουμε ήδη επιλυμένα. Και υπενθυμίζω, οποιοδήποτε πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε, δεν σημαίνει ότι χάνεται ως διαμαγείας. Απλώς δεν το βρίσκουμε μπροστά μας εκείνη την ώρα. Το αποθούμε στο υποσυνείδητό μας, όπου αποκτά ζωή από μόνο του και έρχεται μετά να μας τυχιώνει. Ο έξυπνος άνθρωπος, ο αποτελεσματικός άνθρωπος, είναι εκείνος που αρπάζει από τα μαλλιά τα θέματά του, παρατηρεί τον εαυτό του, παρατηρεί τα συναισθήματά του. Τα συναισθήματα μας είναι μια ένδειξη της ενδοψυχικής μας κατάστασης. Με το καλό, όταν ετοιμαστεί η πλατφόρμα και θα κάνουμε και το σεμινάριο για την εισαγωγή στα συναισθήματα, θα τα εξηγήσουμε αυτά μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου διαδικτυακά, επιστημονικά και αναλυτικά. Μεταξύ, με ρωτάτε για τα σεμινάρια. Μόλις είναι έτοιμη η πλατφόρμα, θα ενημερωθείτε όλοι. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, παρατηρεί ο έξυπνος άνθρωπος τα συναισθήματα του, τα παρατηρεί, τα διαχειρίζεται, τα πιάνει από τα μαλλιά τα προβλήματα και αποκτά έλεγχο της κατάστασης του και έλεγχο της διάθεσης του. Εάν όμως αφήνουμε να περνάει μια κατάσταση και να παγιώνεται και δεν ξοδεύουμε χρόνο να πούμε «μα γιατί κάθε Δευτέρα νιώθω έτσι, γιατί κάθε Τρίτη νιώθω έτσι, γιατί κάθε Κυριακή απόγευμα νιώθω έτσι, γιατί κάθε Σάββατο πρωί νιώθω έτσι», ο καθένας έχει τις δικές του μέρες που νιώθει περίεργα. Αν δεν το ψάξουμε, θα μείνει εκεί πέρα μόνο του και θα επαναλαμβάνεται ανενόχλητο, αλλά εμάς θα μας ενοχλεί. Δεν θα μας ενοχλεί. Άρα τι επιλέγουμε? Να ελέγχουμε εμείς τη ζωή μας ή να μας ελέγχουν
υποσυνείδητα αποθυμένα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία εάν τα ξεκαθαρίσουμε και αν τα συζητήσουμε και αν τα βγάλουμε στην επιφάνεια, μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε μια και καλή. Ελευθερία σε όλα τα μυαλά, εύχομαι. Φιλιά!